Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας», αυτή την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε από καρδιάς που συντονίζεστε στην Κύπρο μέσω του Ρικένα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Ρικσάτ. «Εμείς και ο κόσμος μας» ραδιοφωνικά κάθε πρωί στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα, 8 με 10. Και άλλη μια ώρα τηλεοπτικά, εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα, τοπική ώρα Κύπρου, στις 2.30. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε. Μας τιμά η παρουσία σας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δύο εκπομπές καθημερινά με ένα κοινό τίτλο. Διαφορετικό θέμα το πρωί, διαφορετικό θέμα το μεσημέρι και καλεσμένοι. Πρώτο μας θέμα για σήμερα, Χασαπουλιά. Μία αληθινή ιστορία που έγινε ταινία απόψε από το ΡΙΚ 1. Η ιστορία τριών αδελφών τουρκοκυπρίων ληστών, φυγώδικων, οι οποίοι έδρασαν στα τέλη του 19ου αιώνα στις περιοχές της Πάφου και της Λεμεσού και έγιναν θρύλος. Το 1974, λοιπόν, τηλεοπτικά τα γυρίσματα, κινηματογραφικά πιο σωστά, από τον αγαπητό κύριο Κώστα Δημητρίου και την ομάδα του, μία ταινία που έσπασε κυριολεκτικά τα ταμεία το 1974, όταν προβλήθηκε. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο αγαπητός κύριος Κώστας Δημητρίου. Εισαγωγή δεν χρειάζεται. Αγαπητός σε όλους. Αγαπητέ μου κύριε Δημητρίου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, Ρουκά μου. Να είσαι καλά και χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τιμάτε με την παρουσία σας και να είστε πάντα καλά. Βέβαια, είστε σε στούντιο τα οποία είναι γνώριμα σε εσάς. Ναι. Άμα πάμε δεκαετίες πίσω και στις αρχές όπου έκανε τα βήματά της η κυπριακή τηλεόραση, ήσασταν ένας από αυτούς που συνέβαλε σημαντικά και στις παραγωγές, στις τηλεοπτικές και τις θεατρικές. Είναι γεγονός, ειδικά αυτό το στούντιο και το άλλο το μεγαλύτερο. Το δίπλα, ναι, το δύο. Αλλά μου φέρνει θύμησες φοβερές. Ναι, ναι. Και παιδικά προγράμματα. Και βέβαια κρατάω την αγάπη με την οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα να προσφέρετε, αλλά και να δίνετε τα φώτα σας στους νεότερους συναδέλφους σας, αγαπητέ μου κύριε Δημητρή. Ξέρεις, Δουκά μου, είναι αυτό που με κρατάει ζωντανό. Δηλαδή, το ξέρεις και εσύ, είμαι σίγουρος, όταν κάνεις μια δουλειά που την αγαπάς, δύσκολα την αποχωρίζεσαι. Ναι. Και ειδικά τώρα σε αυτή την ηλικία που κανονικά έπρεπε να κάθομαι στο σπίτι μου σε μια αναπαυτική, σε μια πολυθρόνα και να βλέπω τηλεόραση, να ακούω μουσική κλπ. Αυτό όχι. Δεν μπορώ. Mm. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω. Άμα σταματήσω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, πολύ καλά κάνετε και χαιρόμαστε που συνεχίζετε και δουλεύετε και μας προσφέρετε. Για να το κάνετε σημαίνει ότι σας ικανοποιεί και σας γεμίζει παράλληλα. Χασαπουλιά, λοιπόν. Μια αληθινή ιστορία η οποία πραγματικά βασάνισε πολύ κόσμο. Όταν αυτοί οι τρεις Τουρκοκύπροι φυγώθηκαν και ληστές δρούσαν στις περιοχές Πάφου και Λεμεσού και πραγματικά έκαναν ό,τι ήθελαν, διαβάζοντας και μαθαίνοντας από την ιστορία. Ο πρώτος ήταν ο Χασάν Αχμέτ Πουλή από το χωριό Μαμόνια της επαρχίας Πάφου και οι άλλοι δύο ήταν αδέρφια από το ίδιο χωριό, ανεψή του Χασάν Πουλή, ήταν ο Μεχμέτ Αχμέτ, γνωστός και ως Καϊμακάμ, και ο Χουσεΐν Αχμέτ, γνωστός και ως Καβουνής. Αυτή η ιστορία, λοιπόν, ως ιδέα μπήκε κάτω και έγινε κινηματογραφική ταινία. Και το 1974, για να γίνει μια κινηματογραφική ταινία, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν ήταν εύκολο πράγμα. Όχι, μα ακριβώς είναι αυτό που θέλω. Δηλαδή, όταν σκεφτείς την εποχή που γυρίστηκε η ταινία, καταρχήν όλες οι ταινίες που βλέπαμε τότε τέλειωναν με ένα φιλί. Μάλιστα. ναι. Ήταν βουλεβάρτα, ήταν ιστορίες αγάπης κλπ. Mm. Για όπως οι δύο ελληνικές ταινίες, πολύ χειρότερα. Δηλαδή, ήταν κωμωδίες αφενός με από γνωστούς Έλληνες κωμωδικοδιογράφους και οι σοβαρές ταινίες ήταν πάλι ο φτωχός που αγαπούσε την πλούσια, η πλούσια που αγαπούσε το φτωχό και ούτω καθεξής. Και εμείς, εγώ είχα έρθει από την Αγγλία με το δίπλωμά μου από τα αυτά, με πιο ανοιχτά φόντα τέλος πάντων. Και λέω, αφού ήρθα που ήρθα στην Κύπρο, πρέπει κάτι να κάνω στο θέμα του κινηματογράφου. Ναι, ναι. Έψαξα παντού όμως, αλλά δυστυχώς το πρώτο πράγμα φυσικά ήταν το ΡΙΚ. Αλλά το ΡΙΚ δεν ασχολείται με τον 35η κλπ. Υπήρχε ένα συνεργείο ειδήσεων με τον γνωστό τον Μακαρίτη, τον Γιώργο τον Λανίτη εκεί, οι οποίοι έκαναν κάποια ντοκιμαντέρ και έκαναν και κάποιο μικρού μήκου ταινίε σε 16 mm. Αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν ούτε προσωπικό, ούτε αρχείο υπήρχε κλπ. Ευτυχώς βρήκα τον υπαρχηγός ο Μαχλουζαρίδης τότε της αστυνομίας, και αυτός αποθανόν, με βοήθησε πάρα πολύ δίνοντας μου στοιχεία
από τις δίκες περισσότερο. Μάλιστα. Των Χατσαμπουλιών. Αυτών των τριών. Ναι. Ήταν γνωστή σε εσάς η ιστορία, περιήλθε στην αντίληψή σας από κάποιον άλλον, γνωρίζατε? Όχι, είχα ακουστά, να σας πω, ναι. Δημοσιευόταν την εποχή εκείνη στον Φιλελεύθερο από τον Γιάννη του Σπανό, ναι. Τον οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε εδώ, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος. Μάλιστα. Και έγραφε σαν μυθιστόρημα την ιστορία των Χατζαμπουλιών συνέχειες, κάθε μέρα στο Φιλελεύθερο. Μάλιστα. Λοιπόν, και από εκεί ξεκίνησε. Αυτή ήταν η αφορμή. Ήμουνα νέος. Εγώ όταν έφυγα από την Κύπρο 18 χρονών, ναι. Ήρθα πίσω 26. Ναι. Δεν μπορούσα να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά τα είχα ακουστά όπως όλος ο κόσμος της εποχής. Μάλιστα. Για τους Ρόπιν Χουτ της Κύπρου, εισαγωγικά φυσικά. Ναι, γιατί όντως ήταν ληστές. Ναι, και... ναι. Μα δεν ήταν μόνο ληστές. Και σκότωναν και βίαζαν. Και βίαζαν και ναι. Αυτά και λοιπά. Ναι. Φυσικά όμως την εποχή εκείνη, όπως από τη μελέτη σου θα ξέρεις, ότι υπήρχαν έτσι τσιφλικάδες, ναι. Και οι ενεχειροδανιστές. Οι οποίοι έκλεβαν τον κόσμο. Ναι, οι τσιφλικάδες έπαιρναν, ας πούμε, έδιναν ένα πολύ λίγο όσο για να ζουν οι οικογένειες. Δάνειζαν επίσης τους στόχους και τελικά τους έτρωγαν και τα σπίτια. Βέβαια, και διότι με τους στόχους που έβαζαν, λοιπόν, δεν μπορούσαν να αντεβαίνουν. Αυτούς έκλεβαν τα χασαμπουλιά. Ναι, ναι. Και τους. Δηλαδή ουσιαστικά από την άλλη επιτελούσαν και έναν τρόπο. Μα γι' αυτόν ήταν και τόσο αγαπητή στο λαό, στον Λαουτζίκο, ο οποίος πεινούσε. Κυριολεκτικά δεν είχε να φάει, του κλέβανε τα σπίτια και τις περιουσίες και τους θεωρούσε αυτούς και πολλές φορές βοηθούσαν τους στόχους τα χασαμπουλιά. Βοηθούσαν. Ναι. Αλλά κατέκλεβαν και τους όσους. Τα είχαν. Τα είχαν. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έτσι από τον Λαουτζίκο ήταν η Ρόμπιν Χουντ της εποχής. Ήτανε, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν. Ληστές, αδυσόπιτοι και κακοί. Βέβαια, χασαμπουλιά ή και χασαμπουλίδες κάνοντας τη μελέτη, με τους οποίους συνεργάστηκαν κατά περιόδους και αρκετοί άλλοι διάφοροι κατάδικοι και φυγόδικοι και άλλοι χωρικοί που ακριβώς. Βοηθούσαν κατά ταχτά χρονικά διαστήματα. Η ταινία Χασαμπουλιά του αγαπητού κυρίου Κώστα Δημητρίου απόψε στο ΡΙΚ 1 στις 10. Μην τη χάσετε, πραγματικά. Πάμε πίσω σε κάποιες άλλες εποχές. Η δραστηριότητα τους απασχόλησε τόσο πολύ την Κύπρο ολόκληρη, η οποία τότε, την εποχή εκείνη, εδιηγείτο και τραγουδούσε τις περιπέτειές τους, αγαπητέ μου κύριε Δημητρίου. Το όνομά τους έγινε θρύλος και έκτοτε οποιοδήποτε είχε τάσεις εγκληματικές χαρακτηριζόταν ως χασαμπουλής. Τα Χασαμπουλιά ήταν μια κυπριακή έκδοση των ωρεοποιημένων, αν θέλετε, και ρομαντικοποιημένων ληστών του 19ου αιώνα, που παρέμειναν γνωστοί και ως η Βασιλής των Ωραίων. Η ιστορία όμως άρχισε να κινηματογραφείται το 1974. Μάλιστα. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Σε ποια περιοχή? Δεν μπορούσαμε να πάμε στην Πάφο λόγω κόστους. Πριν απαντήσω στην ερώτηση, παρακαλώ, να θυμίσω έλατε. Ότι πάντα την εποχή εκείνη. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε έναν ντοκιμαντέρ, ναι. Δεν θα την έβλεπε κανένας. Πολύ σωστά. Δεν θα έπαιρναμε τα λεφτά μας πίσω. Ναι. Έπρεπε μέσα από όλη αυτή την ιστορία, η οποία κράτησε χρόνια των Χασαμπουλιών, να φτιάξουμε ένα σενάριο, μια ιστορία 90 λεπτών, η οποία να είναι εύπεπτη, ναι. Και να μπορέσει να τη δει ο απλός ο Κοσμάκης. Ναι. Διαφορετικά, αν κάναμε έναν ντοκιμαντέρ που πάλι θα στοίχιζε ίσως και περισσότερα λεφτά, δεν θα, ναι. Θα ήταν τηλεοπτική. Και στο άκουσμα ντοκιμαντέρ διαφορετικά αντιδρά ναι. Κάποιος στην λοιπόν, κοινογραφική ταινία. Επομένως, τώρα για να απαντήσω στην ερώτησή Έλατε. Σου. Πού κάνατε τα γυρίσματα? Κάναμε τα γυρίσματα, η Πάφος δεν είχε εκμοντερνοποιηθεί ήδη τότε. Το 1974 και δεν αφενός μεν. Και δεύτερον, η απόσταση από τη Λευκωσία. Τελικά πήγα και βρήκα είδα και την τόχνη και λοιπά, αλλά ο Δωρός και η Λάνια την εποχή εκείνη. Τέριαξαν. Ήταν, ο Δωρός ήταν εντελώς ακατοίκητος. Όλοι οι ιδιοκτήτες ήταν στο εξωτερικό, ομογενείς. Αυτό και μάλιστα. Δεν υπήρχαν. Δηλαδή θυμάμαι δεν υπήρχε κανείς στο Δωρό. Δωρός. Η Λάνια ήταν κατοικημένη με λίγο περισσότερους κατοίκους, με γύρω καμιά εκατοστή κατοίκους. Ίσως να μην είχε και τόσο. Αλλά όμως με εξυπηρετούσε με τα παλιά δρομάκια, τα παλιά τα σπίτια, ο Δωρός ιδιαίτερα, το παλιό το μοναστήρι. Άρα το κινηματογραφικό σκηνικό ήταν άψογο. Ναι. Ο Γούρης, ο ποταμός, ο Κούρης δίπλα, όπου μάλιστα. Μπορούσαν να γίνουν όλες οι μάχες και όλα αυτά εκεί. Και τέτοια. Ναι. Είχα, δηλαδή το location, όπως το ονομάζουμε, ήταν όλα μαζεμένα στην περιοχή. Άρα η τοποθεσία βόλευε. Και έτσι με τα λίγα λεφτά που είχαμε,
που άλλη ιστορία πώς μαζεύτηκαν. Βέβαια. Μα... γι' αυτό σου λέω είναι 2-3 εκπομπές. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι καταλήξαμε στο Δωρό και στη Λάνια. Πολύ σύντομα, αφού κάναμε σχεδόν 4 εβδομάδες γυρίσματα, ναι, έγινε το πραξικόπημα. Ναι. Σας βρήκε μέσω γυρισμάτων το πραξικόπημα και μετά η τουρκική εισβολή. Ακριβώς. Και μην ξεχνάς ότι είχα δανειστεί από παλιά όπλα από την αστυνομία, μάλιστα, τις λεγόμενες carbine, τις καραμπίνες, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα χασαμπουλιά και η αστυνομία. Ναι. Τους αστυνομικούς τους είχαμε φέσια. Μάλιστα. Έγραψα στολές, αυτά και τέτοια. Και όλα αυτά... Έπρεπε να επιστραφούν. Ξαφνικά ακούμε πραξικόπημα. Και εμείς να βρισκόμαστε, ήμασταν στο παλιό το μοναστήρι εκεί. Με τα όπλα. Με τα όπλα και με τους αστυνομικούς. Και ήρθε ο αστυνομικός που μας τα πρόσεχε, γιατί είχαν η αστυνομία αστυνομικών, ο οποίος τα πρόσεχε, το παραδίδαμε μόλις τελειώναμε. Μάλιστα. Και τα έπαιρνε στον αστυνομικό σταθμό κάτω στη Λάνια. Λοιπόν, έρχεται τρεχάτος, μου λέει πραξικόπημα και σκοτώσαν τον μαγκάρι. Λέω, πάρ' τα όπλα, φύγε λοιπά. Ναι, ναι. Και άρχισα να ετοιμάζομαι, μάζεψα, είχαμε ένα συνεργείο που μας μετέφερε, ένα λεωφορείο που μας μετέφερε. Είχα τη φαϊνή ιδέα και έγραψε πάνω ελληνικών συνεργείων κινηματογραφικής ταινίας στα Χασαμπουλιά. Καλά κάνατε. Τους έμπασα όλους στο λεωφορείο και ξεκινήσαμε για την επιστροφή, μάλιστα, όπου μείναμε στον Αστρομερίδη τη νύχτα, γιατί ήταν κλειστή με σειρματόπληκτα πράγματα η είσοδος προς τη Λευκοσία. Όπου εκεί είδαμε τις φωτιές απέναντι στον Πενταδάκτυλο το βράδυ, τα σήματα που στέλνανε οι Τούρκοι στην Τουρκία. Ναι. Και ακούσαμε και εκεί αργά το «Είμαι ο Μακάριος, δεν είμαι νεκρός». Συγκλονιστικές στιγμές, πέραν από την επαγγελματική πορεία. Γιατί είναι παράλληλα και η ιστορία αυτού του τόπου. Ναι. Σας επισκέφθηκε η ΕΡΤ, όπου έκανε γυρίσματα πίσω από τα γυρίσματα, ναι, εκείνες τις μέρες. Ναι. Και μιλήσατε κι εσείς. Ναι. Θέλετε να σας θυμηθούμε, ναι, στην ηλικία των 26. Θέλω να το θυμηθώ κι εγώ. Παρακαλώ, καλή συνέβη στο κοντρόλο. Κύριος Δημητρίου, στην ηλικία των 26, το βίντεο πίσω από τις κάμερες όταν γινόντουσαν τα γυρίσματα το καλοκαίρι του 1974 από το πολύ πολύτιμο τηλεοπτικό αρχείο μας. Τα Χασαμπουλιά είναι γύρω από τη δράση των ληστών αυτών που έδρασαν και έγιναν και τρομοκρατούσαν ολόκληρη την περιοχή της Πάφου και Λεμεσού του 19ου αιώνα. Με την πάροδο του χρόνου φυσικά τα Χασαμπουλιά έγιναν θρύλος. Οι δράσεις των Χασαμπουλιών και των τριών αδελφών και ο τρόπος με τον οποίο η αστυνομία προσπαθεί να τους συλλάβει. Οι περιπέτειες, οι δολοφονίες τις οποίες διαπράττουν, οι εκβιασμοί, η δυσκολία της αστυνομίας να τους συλλάβει λόγω του ότι η αστυνομία την εποχή εκείνη δεν βοηθεί το καθόλου στο έργο της. Αντίθετα, τα Χασαμπουλιά βοηθούν το από τους χωρικούς, δηλαδή όταν η αστυνομία προσπαθούσε να τους κυνηγήσει ή να τους στήσει μια παγίδα, ειδοποιούν το ακόμη και από αστυνομικούς και διέφευγον. Το έργο είναι έργο δράσεως, δεν παίρνουμε θέση, δεν παρουσιάζουμε τα Χασαμπουλιά σαν ήρωες, αλλά απλώς σαν ανθρώπους οι οποίοι αρχίζοντας από μία βεντέτα καταντούν πια ληστές, ξεφεύγουν πια από τα περιθώρια του τι είναι το σωστό και τι είναι το άδικο και εν τέλει επικρατεί ο νόμος, ο οποίος τελικά καταφέρνει να συλλάβει μεν τον ένα και να τον στείλει στην αχώνη, τους άλλους δύο να τους σε ενέδρα να τους σκοτώσει. Μετακινούμαστε σε χώρους όπου έχουν μια σχέση με την περιοχή που έδρασαν τα Χασαμπουλιά και αυτοί ως γνωστόν εδρούσαν σε περιοχές οι οποίες δημιουργούν προβλήματα λόγω του ότι είναι ορεινές περιοχές, δύσβατες και επειδή υπάρχουν άλογα, περάσματα, αναγκαστικά καθιστούν το γύρισμα πολύ δύσκολο. Η παραγωγή γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο μια καθαρά κυπριακή προσπάθεια. Είναι συγκινητικό.
Ναι, εγώ έχω συγκινηθεί ήδη. Δηλαδή, είναι συγκινητικό. Πώς τα καταφέραμε τότε με. Τα καταφέρατε όμως. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που απόψε οι φίλοι τηλεθεατές από το Ρίκ 1 στις 10 μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την εξαιρετική ταινία, η οποία έσπασε ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων. Είχε γίνει προσκύνημα, Λουκάμου. Δηλαδή, μιλάμε πραγματικά. Δηλαδή, στο τέλος σπάσανε τις πόρτες. Για να μπουν μέσα. Για να μπουν μέσα. Μάλιστα. Να σας πούμε ότι η ιστορία των Χασαμπουλιών άρχισε το 1887 και τελείωσε με την εξολόθρευσή τους το 1896. Το Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς του 1896, προδόθηκαν από μια γυναίκα που τους φιλοξενούσε στο σπίτι της. Άρχισε δηλαδή η ιστορία τους από μια γυναίκα και τελείωσε από μια γυναίκα. Ένα τουρκοκυπριακό χωριό της επαρχίας Πάφου, το χωριό Κιδάση. Εκεί παρέμεναν και διέμεναν. Ναι. Μαζί με τα Χασαμπουλιά βρίσκονταν ακόμα και ένας φυγόδικος, ένας τουρκοκύπριος από την Κιεροβάσα, ο Χουσνί Σαλίχ. Αστυνομική δύναμη περικύκλωσε το σπίτι, συγκρούστηκε μαζί τους. Από τη συμπλοκή στην πραγματική ιστορία σκοτώθηκε ο Καβουνής. Ο αδελφός του Καϊμακάμ συνελήφθη και ο τρίτος τουρκοκύπριος Χουσνί Σαλίχ επίσης. Οι δύο αυτοί καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν με απαγχωνισμό στη Λευκοσία. Τι βρήκα άλλο. Τις φωτογραφίες τους από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Θέλετε να τις δούμε. Βέβαια. Να δούμε παρακαλώ τις φωτογραφίες αυτών των τριών καταδίκων, των Χασαμπουλιών, αυτών των τριών τουρκοκυπρίων φυγωδίκων και ληστών από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Για δείτε τους. Παλικάρια, έτσι. Βέβαια. Και βλέπεις ένας που δεν ξέρει. Ναι. Συνηθισμένοι άνθρωποι. Ναι, βλέποντάς τους λες, αυτοί έκαναν δολοφονίες, βιασμούς και ληστείες. Και όμως ήταν. Ναι, ναι, ναι. Φοβερή. Και φυγόδικοι και οι τρεις. Κάτι, μια άλλη λεπτομέρεια παρακαλώ. Που ήθελα να πω είναι ότι οι βράκες που φορούσαν οι Τούρκοι δεν είχαν σχεδόν. Ήταν βράκες, αλλά ήταν άλλα χρώματα. Ναι, είχαν άσπρες, είχαν πράσινες. Άσπρες, πράσινες. Είχαν ακόμα και σχεδόν λιλά. Και λιλά, ναι. Δηλαδή, και θυμάμαι τότε που μας είχαν κάνει τις μακέτες η Λίζα Ζαΐμη, ναι. Και την εκτέλεση και την υπόλοιπη σκηνογραφία ο Στέφανος Αθενίδης. Αλλά έγιναν. Ράψαμε τα πάντα. Βέβαια. Σε μια εποχή που ήταν όλα. Δηλαδή, όλοι με κοιτούσαν μέχρι. Εγώ. Εσύ να μην σου πω ότι. Με φιλοδοξίες γι' αυτό. Ναι, έχασα και ολόκληρο σπίτι από την κληρονομιά. γιατί. Ναι, ναι. Εννοείται με το κόστος. Όχι, θα πάω φυλακή. Σε μια εποχή που έλεγε κινηματογράφο και σχεδιάζανε όλοι. Ευτυχώς όμως που το κάνατε και τολμήσατε. Υπάρχει ταινία. Θα τη δούμε και απόψε. Από το Ρίκ 1 στις 10 το βράδυ. Να πάμε και στο κινηματογραφικό μέρος όμως. Πέραν από την αληθινή ιστορία. Να δούμε ένα απόσπασμα της ταινίας που θα παρακολουθήσουμε απόψε. Από το Ρίκ 1 στις 10. Τα Χασαμπουλιά και να επανέλθουμε παρακαλώ. Σταυρά ετή χωρούν σειρά των ήλιων που σκεπάζουν κοτσίνα βάφουν τα ουρά το γεμαντούς μοιράζουν ήταν ελεύθεριν τα αρκιά σαν τα πουλιά του ανέμου και το λωμένο το μυαλό τα σαν πουλιά του δρόμου. Της μοίρασα να βγάν
Μη φοβάσαι. Δεν θα σου κάνω κακό. Over there, I think. Over there. Yeah. Με κυνηγάει η αστυνομία και έπρεπε να κρυφτώ κάπου. Είχατε και τη σκηνοθεσία. Εκπληκτικό το γεγονός ότι η τεχνική επεξεργασία έγινε από την Finosfilm. Βέβαια. Μία εταιρεία που μέχρι και σήμερα έχει την ιστορία της στον κινηματογράφο. Για όνομα του Θεού, ο Μακαρίδης, ο Φίνος, με βοήθησε πάρα πολύ. Μάλιστα. Συγκεκριμένα, ήταν ειδικά μετά που έγινε η εισβολή, δεν με χρέωσε για τις εμφανίσεις, εκτυπώσεις κλπ. Ήταν μια προσφορά, κατά κάποιον τρόπο, και αλληλέγγυη στον κυπριακό κινηματογράφο, έτσι. Γιατί έτσι. Ήταν και η πρώτη ταινία. Αλλά με βοήθησε οτιδήποτε, ό,τι χρειαζόσασταν. Και τον θυμάμαι μέχρι τώρα εκεί στο γραφείο του, πάντοτε να φτιάχνει κάτι, να κρατάει ένα κατσαβίδι για να φτιάχνει. Να φτιάχνει κάτι. Ήταν φοβερός άνθρωπος. Και άλογα βλέπω και στολές. Δηλαδή ξοδευτήκαμε, ξεκίνησε, μπορεί να τα ξέρεις αυτά, ξεκίνησε το πρώτο στήμα, ναι. Να το πω έτσι. Τα πήραμε, βάραμε από 300, είμαστε 13 άτομα, γι' αυτό και ονομάζεται και Group 13 η εταιρεία. Πήγαμε στον Σαββάκη τον Δροσόδη, στο συνεργατικό Αγίου Δομετρίου και μας έκανε δάνειο από 300 λίρες ο καθένας. 13 άνθρωποι μαζέψαμε σχεδόν 4.000 λίρες. Μα 4.000 λίρες το 1974 ήταν ένα ολόκληρο οικόπεδο. Ήταν αρκετές για να αγοράσουμε το φιλμ. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε ρούμπι μετά. Μάλιστα. Και μετά ανέλαβα πρωτοβουλία εγώ και έγραψα στους διάφορους απόδημους παραγωγούς που δείχνανε κινηματογράφο. Αυστραλία, Καναδά, Αμερική. Και ενδιαφέρθηκαν. Μου έστειλαν λεφτά όλοι. Μου έστειλαν λεφτά. Και ακριβώς αυτό είναι, ότι με τα λεφτά τους γυρίστηκε η ταινία. Με την καλή τους τη διάθεση και την αγάπη τους. Ναι, και εμάς βλέπουν αυτή την ώρα, η αποδημή μας. Μετά όταν τέλειωσε η ταινία, έγινε η εισβολή, η κυροπραξιόβα, μου είπα ξέχασε. Ναι. Τους λέω, για όνομα του Θεού, εγώ θα τελειώσω την ταινία. Ναι, εννοείται, για να τους επιστρέψετε τα λεφτά. Αλλά αυτοί δεν ήθελαν τίποτα. Δεν ήθελαν τίποτα. Εδώ και εγώ ήταν εκεί προς για να ζητήσουν. Ο ένας έστειλε 3.500 δολάρια, ο άλλος 3.000 δολάρια, ο άλλος 1.000 λίρες από την Αγγλία. Και μια σειρά καταξιωμένων ηθοποιών μας, οι οποίοι τίμησαν τον χώρο. Να δούμε ακόμη ένα απόσπασμα. Βεβαίως, απόψε από το Ρίκαι 1 στις 10. Χασαπουλιά. Τι κάνεις, δεν τρέπεσαι? Είσαι τρελός για δέσιμο. Μπάσταρδι. Καλώς σου. Όλο τέτοια μου κάνεις. Το βαρέθεις. Τι σου κάνεις? Δεν βλέπεις. Με παράτησε σαν γαϊδούρι και έφυγε. Σε είδε που περνούσες και ήρθε εξωπίσω σου. Του αρέσει, λέει, να κάνει παρέα με ληστές. Μα να γίνει ο ίδιος ληστής, ούτε τα κατάφερε ούτε θα τα καταφέρει. Εμένα που με βλέπεις, ρε, την ηλικία σου μέτρε με όλος ο κόσμος. Ερατάδες, τον καιρό που τα αφεντικό να δέσανε τον αδελφό μου στη φυλακή γελούσατε, ε! Τώρα θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος, ρε! Τα Χασαμπουλιά είναι άντρας, ρε! Και ποιος θα βάλει μαζί του, τον πληρώνει πολύ ακριβά! Καταλάβατε! Τα καλάβατε, ρε! Έτσι πάμε. Με απαντάτε όμως ο τόπος. Πώς είναι? Τον ψήνει ο πυρετός. Χάνει αίμα? Τον όχι, ευτυχώς. Φαίνεται ξένος. Πώς δεν τον λένε άραγε? Πού πήγε ο πατέρας μου και ο γέρος? Πήγανε βόλτα. Θυμηθήκανε τα παλιά, τον καιρό που ο γέρος ήταν στη δούλεψη του πατέρα σου. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Θα μείνω εγώ μαζί του. Καλά είμαι εγώ. Σύρε να πας στο δωμάτιό σου, πρώτο έρθει ο πατέρας σου και σε βρει εδώ.
Με λίγα λόγια, γέρο, θέλεις να ξοφλάς με το Σουλεϊμάμπι, ε? Ναι, γέρο. Έγινε, γέρο. Μην το σκέφτεσαι. Ήρθε στους καλύτερους δικηγόρους. Έλα, γέρο, πάμε. Προχώρα και έρχομαι. Είδατε, παιδιά. Πάμε για γλέντι. Τραβάτε εσείς. Εγώ έχω άλλη δουλειά. Γέρο, έρχεσαι μαζί. Άντια ρε, αμήντη. Πρέπει να πάω στο Πούμα. Θα έρθω μαζί στο χωριό. Όχι. Θα έρθω. Δεν έχουμε ψωμί, πρέπει να ζυμώσω. Καλά. Δεν μου λες, Σουλεϊμάμπη, είσαι το κογλύφος, ε. Δανείζεις λεφτά. Το καταδύναμη, αφέντη. Αλλά τι, εσείς έχετε ανάγκη? Όχι. Μην έχεις έννοια. Για άλλο πράγμα ήρθαμε. Βέβαια δεν θα αποκαλύψουμε τι σας έκαναν όταν ήρθαν εκεί, αφού παίζατε τον κογλύφο στην ταινία. Να πούμε ότι οι τρεις Χασαμπουλέοι, οι ληστές και φυγόδικοι, ήταν ο κύριος Καυκαρίδης, ο κύριος Κατσαρής και ο Έμιστος Μουσουλιώτης. Ναι, ο Ανδρέας ο Μουσουλιώτης. Μάλιστα. Και βέβαια μια σειρά από εξαιρετικούς ηθοποιούς, η αέμνηστη Μόνικα Βασιλείου επίσης, την είδαμε. Ο Βλαδίμιος ο Καυχαρίδης, πάρα πολύ, ο Σπύρος ο Σταυρινίδης. Ποιο είναι το συνέστημα μετά από μισό αιώνα? Κοίταξε, πάντα όταν, δεν ξέρω, νομίζω συμβαίνει σε όλους, θα ήθελα να μπορούσα να την ξανακάνω. Θα έκανα άλλα πράγματα. Ναι, ναι. Γιατί είναι τόσες πολλές ιστορίες στο Χασαμπουλιό. Ναι. Αλλά επίσης το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μπορούσε να γίνει ταινία το τι συνέβη πριν και μετά τα γυρίσματα του Χασαμπουλιό. Πολύ σωστά. Δηλαδή όλη αυτή η περιπέτεια που ζήσαμε, να φτάσουμε στο αεροδρόμιο με ελληνικό συνεργείο, να μας σταματήσουν στη ΣΥΤΑ, να μπουν μέσα οι αξιωματικοί, να μας κάνουν έλεγχο. Οι αξιωματικοί κρυφτούμε... της των Αθηνών. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Να κρυφτούμε επίσης σε ένα καφενείο, σε ένα καφέ κάτω από τους πάγκους, ενώ περνούσαν από δίπλα μας τα τάγκς. Εδώ στη Λευκοσία. Να βγω έξω και να βρω το αυτοκίνητο μου τριβημένο από τις σφαίρες, το παλιό το. Λοιπόν, και μετά αργότερα να βρω τα λεφτά. Θέλανε να φύγουν τα παιδιά να πάνε στην Ελλάδα. Τα αεροδρόμια κλειστά. Ανοίξανε μια μέρα. Εκείνη τη μέρα κατάφερα και τους έστειλα όλους πίσω. 12 άτομα. Αλλά πριν τους στείλω, πήγα Λεμεσό, πήγα Πάφο, βρήκα άλλα λεφτά, τους ξόφλησα και φύγανε. Και μέχρι τώρα πίνουν νερό στο όνομά μου, λένε με όλο αυτό το κακό ο Δημητρίου μας ξόφλησε. Και μας έβαλε και σε ένα αεροπλάνο και φύγαμε. Μόνο που δεν πήραν εκ τους δίσκους του Θοδωράκη που είχαν πάρει αγοράσει εδώ. Γιατί ακόμα ήταν η Χούντα. Απαγορεύεται η μουσική Θεοδωράκη και εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και από τον εδώ ταγματάρχη. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έλεγχε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα. Μιλάμε ιστορίες για γρίους, ειλικρινά, Λουκά μου. Ωστόσο, παραμένει η ταινία, η οποία πια είναι στολίδι θησαυρό και παρακαταθήκη. Έγινε cult. Ναι. Έγινε cult. με την καλή έννοια του όρου. Ναι. Και μπορούμε να την παρακολουθήσουμε απόψε στις 10 από το ΡΙΚ 1. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είπα εδώ. Και εγώ, Λουκά μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την έρευνα που έχεις κάνει και φαίνεται πόσο δουλευτής είσαι στη δουλειά σου. Με συγχωρείς που το λέω έτσι δηλαδή. Αλλά... Το χάρηκα όμως, να ξέρετε. Και σας ευχαριστώ με τιμά αυτό που λέτε. Αλλά ήταν το λιγότερο. Όλη αυτή η ιστορία μπορεί να επεξηγηθεί με πάρα πολλές εκπομπές. Δηλαδή είναι τόσα πολλά που δεν... Ναι. Δεν η αφορμή δηλαδή ήταν όμως η προβολή απόψε από το ΡΙΚ 1 στις 10 της ταινίας και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα σας αποχαιρετήσω με ακόμη ένα απόσπασμα. Είναι το τελευταίο απόσπασμα όπου είναι και οι τίτλοι τέλους, γιατί τιμάω κάθε φορά με οποιαδήποτε δουλειά και επιμένω να φαίνονται όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Θα δει το τέλος ο κόσμος. Όχι, δεν θα βάλω το τέλος, μόνο τους τίτλους. Okay. Οπότε μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου κύριε Δημητρίου, και να είστε πάντα καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα χαρώ να ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χασαμπουλιά στις 10 το βράδυ από το ΡΙΚ 1. Τώρα έτσι φορούν ψηλά τον ήλιον που σκεπάζουν.
συναβάλλουν τα βουνά, το γέμα τους μοιράζουν. Απόψε τα Χαζαμπουλιά από το Ρικένα στις 10 το βράδυ, μην το χάσετε. Βέβαια, η θέαση είναι για ηλικίες άνω των 18, γιατί μέσα σε όλη αυτή την δράση των χασαμπουλιών, όπως ήταν και οι βιασμοί και οι ληστείες και όλη η δράση τους, έχουν ένα βαθμό θέασης, όπως καθορίζεται κάθε φορά από το τηλεοπτικό, ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Εμείς θα πάμε στο δεύτερο μας θέμα. Η δράση και η προσφορά των αποδήμων μας. Κάθε φορά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επικοινωνούμε μαζί σας, σε οποιοδήποτε σημείο της γης και αν βρίσκεστε. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ που συντονίζεστε μαζί μας και ετοιμάτε την εκπομπή και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά εμείς και ο κόσμος μας. Θα πάμε αυτή τη φορά στο όμορφο Λονδίνο. Θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο με καταγωγή από το Σιχαρί, της όμορφης Κερίνιας, ο οποίος μετά την εισβολή έφυγε για το όμορφο Λονδίνο, έκανε εκεί τις σπουδές του, την καριέρα του, στο θέατρο, στην τηλεόραση. Δούλεψε στο ελληνικό ραδιόφωνο LGR Λονδίνου για 35 ολόκληρα χρόνια, στην ελληνική τηλεόραση Λονδίνου. Έκανε δικό του θεατρικό συγκρότημα, το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα, τα τελευταία 15 χρόνια. Και βέβαια, συνεχώς, η δράση του συνεχίζεται με μελλοντικά σχέδια και σχέδια τα οποία τρέχουν αυτό το χρονικό διάστημα. Πάμε στο όμορφο Λονδίνο, εκεί θα συναντήσουμε τον συγγραφέα και ραδιοφωνικό παραγωγό, τον αγαπητό κύριο Βασίλη Παναγή. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου κύριε Παναγή. Καλησπέρα, αγαπητέ Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και χαίρομαι που είμαι εδώ για να τα πούμε. Άκουσα αρκετά από εσάς ήδη, αλλά υπάρχουν λεπτομέρειες. Και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Δύο ώρες πίσω, η δική σας ώρα. Χαιρετάμε όλους τους φίλους στο Ηνωμένο Βασίλειο που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Τι καιρό έχουμε στο όμορφο Λονδίνο σήμερα? Ο καιρός είναι αυτή την ώρα γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι καλά για Οκτώβριο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά. Και δεν είναι και βροχερός. Ευτυχώς δεν βρέχει. Είναι λίγο σε νηφιά. Μας κάνει, ο ήλιος κάνει την εμφάνιση για λίγο και μετά φεύγει, αλλά. Είναι καλός ο καιρός, δεν έπρεπε να παραπονιόμαστε. Μάλιστα. Μία δράση και μία ολόκληρη ζωή, θα έλεγα, σαν παραμύθι, με την καλή έννοια του όρου. Γιατί όταν από μικρός έχετε όνειρα και τα πραγματοποιείτε, νομίζω ότι αυτό σας δικαιώνει. Αφού κάνοντας την προεργασία βλέπω εδώ ότι από την ηλικία των 12 ετών είχατε και θέλατε να ασχοληθείτε με την υποκριτική, σας δόθηκε αυτή η ευκαιρία σε μία θεατρική παράσταση στο χωριό σας, στο όμορφο Σιχαρί, εδώ στις κατεχόμενες περιοχές μας. Και έστω και αν ήταν ένας μικρός ρόλος, ήταν η αφορμή και το ξεκίνημα, αγαπητέ μου κύριε Παναγή. Ακριβώς αυτό ήταν. Δηλαδή ήταν η γεύση της υποκριτικής. Ναι. Και την ένιωσα έτσι στο μεγαλείο της, γιατί πήρα αρκετό χειροκρότημα και λέω, α, είναι ωραίο αυτό. Να το κάνω σαν επάγγελμα. Μάλιστα. Και αποφάσισα να γίνω ηθοποιός λοιπόν. Και έτσι ξεκίνησε το όνειρο να πραγματοποιείται. Και πώς άρχισε σιγά σιγά το ταξίδι για να μπείτε σε αυτό τον θεατρικό χώρο? Θυμάστε, θέλετε να το μοιραστείτε μαζί με τους φίλους τηλεθεατές? Ναι, να σας πω. Ήμουν πολύ έτσι φανατικός θεατρόφιλος και με την πρώτη ευκαιρία παρακολουθούσα παραστάσεις στη Λευκοσία και φυσικά και στα γειτονικά χωριά. Μάλιστα. Το Δίκομο και το Βουνό και το Σιχαρί παρουσιάζαν οι συλλόγοι εκεί θεατρικές παραστάσεις. Ναι. Όμως απεφάσισα ότι πρέπει να κατέβω και στη Λευκοσία μια μέρα, να δω και εκεί. Πήγα λοιπόν σε μια θεατρική παράσταση όπου ενθουσιάστηκα. Και το βράδυ είπα στη μάνα μου, δεν θα γυρίσω στο χωριό, θα μείνω σε ένα φίλο μου απόψε. Στη Λευκοσία. Μου λέει, ναι, στη Λευκοσία. Μου λέει, εντάξει γεια μου, αλλά να προσέχεις. Λέω, ναι βέβαια. Και πήγαμε σε αυτή την παράσταση λοιπόν, ήταν μία παράσταση σε ένα θεατρικό μέρος εκεί που δυστυχώς δεν υπάρχει πια, το έχουν χαλάσει. Μάλιστα. Εννοείται το θέατρο. Το θέατρο, ναι. Το έχουν χαλάσει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και είδα τον υπεύθυνο εκεί και του είπα, ενδιαφέρομαι, θέλω κι εγώ να γίνω ηθοποιός. Μου λέει, εντάξει παιδί μου. Να σε στείλω, μου λέει, σε κάποιον άλλο, ο οποίος θα σου δώσει μαθήματα υποκριτικής. Και έτσι συνάντησα τον αείμνηστο Βλαδίμηρο Καυκαρίδη, ο οποίος μου λέει,
εντάξει, θα σε εντάξω στην σχολή μου, θα έρχεσαι να κάνεις μαθήματα βράδια και Σάββατο απόγευμα. Και έτσι και έγινε λοιπόν. Άρχισαν τα μαθήματα. Ήσασταν τυχερός. Που σας αγκάλιασε ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, ναι, και σας έδωσε, ναι, αυτή την ευκαιρία. Προηγήθηκε όμως και ένα γράμμα σε ένα πολύ, ναι, σημαντικό ηθοποιό αστέρα του ελληνικού κινηματογράφου, τον Νίκο Κούρκουλο, ο οποίος, ναι, δεν, ναι, νομίζω να σας ενθάρρυνε και πάρα πολύ να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα. Βρήκα την διεύθυνση του Κούρκουλου, εκεί που θα έπρεπε κάποιοι να στείλουν γράμματα σε ηθοποιούς που τους θαυμάζουν, και του έστειλα μια επιστολή. Αγαπητέ Κούρκουλε, είμαι ο Τάδε και θέλω να γίνω ηθοποιός. Η επιθυμία μου είναι να γίνω όπως εσάς. Και μου απαντά λοιπόν μέσω περιοδικού. Δεν μου απάντησε απευθείας, ναι, σε επιστολή. Ναι. Και μου απαντά ότι, αγαπητέ μου, μην επιχειρήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι σκληρή δουλειά. Θέλει αγώνες και θυσίες και μπορεί να μην πετύχεις κιόλας. Εγώ όμως επέμενα. Μάλιστα. Επέμενα. Και έτσι και έγινε, και πήρα και την απόφαση να πάω στον αείμνηστο Βλαδίμηρο Καυκαρίδη, ο οποίος με ενθάρρυνε. Και μάλιστα με έβαλε όταν στην ηλικία των 16 ετών, με έβαλε στην Ειρήνη του Αριστοφάνη. Μάλιστα. Σε μια παράσταση στο που χώρο έγινε. Λάβατε μέρος στο χώρο. Μάλιστα. Στη Σαλαμίνα. Ναι, ναι, ναι. Στην κατεχόμενη λοιπόν, πια Σαλαμίνα. Πρέπει να ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, αγαπητέ μου. Αξέχαστη, είναι καρφωμένη στο μυαλό μου εκεί και παραμένει, και ιδιαίτερα εκείνο το τραγούδι της δικαιοσύνης «Ήλιε εννοητέ» που είχε εντάξει μέσα. Μάλιστα. Τραγουδούσαμε και χορεύαμε, ενθουσιάστηκα. Νόμιζα ότι πετούσα στα σύννεφα. Η μαμά ήρθε να σας δει. Τι σας είπε όμως όταν της είπατε «Θα έχω γίνει ηθοποιός και έλα να με δεις στο θέατρο, το αρχαίο θέατρο Σαλαμίνας»? Μου λέει, γιέ μου, δεν είναι καλά πράγματα τούτα. Τη λέω, γιατί, μάνα? Μου λέει, κοίταξε, δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα. Τη λέω, μάνα, το έχω αποφασίσει. Μάλιστα. Και την κάλεσα και ήρθε στην παράσταση λοιπόν. Και όταν με είδε, όταν τελείωσε η παράσταση. Όταν τελείωσε η παράσταση. Ναι, όταν τελείωσε η παράσταση, με ψάχνε. Εν τω μεταξύ την είδα, εγώ την αντελήφθηκα, την πλησίασα και άρχισα να βγάζω και τα make-up και την περούκα που είχα και μου λέει, μα πώς σε έκαναν έτσι, γέ μου, γέρασες. Μάλιστα. Δεν έχει, πώς τον κατάντησες έτσι? Να εξηγήσουμε ότι στο χορό είχατε το ρόλο του χορού, έναν από το ρόλο του χορού ως γέρος. Άρα είχατε και το σχετικό μακιγιάζ και τα άσπρα μαλλιά. Ακριβώς, αυτό είναι. Η πρώτη ευκαιρία για πρωταγωνιστικό ρόλο πότε έγινε, αγαπητέ μου κύριε Παναγή? Πάλι με τον Βλαδίμηρο Καυκαρίδη, γιατί εκτίμησε το ταλέντο μου. Μάλιστα. Με αγαπούσε πολύ και πίστευε ότι μου λέει, εσύ έχεις ταλέντο και δεν πρέπει να χαθείς. Μάλιστα. Και σε μία φάση λοιπόν, σε μία παράσταση, ο Χρυσός και ο Τενικέ, ναι, θα έπρεπε να παίξω Τενικέ. Δηλαδή αυτό που δεν έτρωγε πολύ και ήταν πολύ λεπτός, αλλά και πολύ κωμικός χαρακτήρας. Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι ηθοποιοί έλεγαν στον Βλαδίμηρο, μα θα βάλει τον μικρό να παίξει αυτό το ρόλο, θα τον στηρίξει, θα κάνει. Του λέει, μην ανησυχείτε, άστε τον κοντά μου. Και με κάλεσε σπίτι του, κάναμε εξαιρετικές πρόβες και ήταν εκεί που αγάπησα πιο πολύ το θέατρο. Μάλιστα. Γιατί μου έδωσε να καταλάβω ότι πρέπει να είσαι πιστός αυτό που κάνεις, να δίνεις τον εαυτό σου και να βγάζεις από μέσα σου, αν και δεν είχα εμπειρίες, ας πούμε. Είχα εμπειρίες φτωχού. Μάλιστα. Δεν είχα εμπειρίες όμως άλλες. Ναι. Και από ένα μικρό χωριό, ναι, το Σιχαρί, ναι, στην επαρχία Κερίνιας, όπου τα πράγματα ήταν δύσκολα εκείνες τις δεκαετίες και εκείνη την εποχή. Ήσασταν όμως τυχερός που βρέθηκε στο δρόμο σας ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, μια μεγάλη μορφή του θεάτρου, ναι, ναι, και της τηλεόρασης και, πάρα πολύ, και, ναι, του, ναι, κινηματογράφου. Ήταν, όπου πραγματικά, ναι, ναι, σας έδωσε την ευκαιρία που χρειαζόσασταν. Σε αυτή την παράσταση παρών και ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος ενθουσιάστηκε, ναι, μαζί σας και σας έδωσε και μια υποτροφία για τη Μόσχα. Ακριβώς, δεν ήταν ακριβώς λίγο πράγμα στα 17 να γίνει αυτό το πράγμα. Ωστόσο, σας προλαβαίνει, ναι, η τουρκική εισβολή, όπου έπρεπε να καταταγείτε, έτσι. Δυστυχώς έπρεπε να πάω στο στρατό και ο στρατός έγινε εμπόδιο για αυτή την ευχή να πάω να σπουδάσω στην Ρωσία. Μάλιστα. Όμως μετά το στρατό συνέχισα και πάλι με τον Βλαδίμηρο Καυκαρίδη, ο οποίος
με είχε προωθήσει και μου έδωσε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά τον υπερευχαριστώ, τον ευγνωμονώ για αυτά. Μάλιστα. Πώς βρεθήκατε στο Λονδίνο? Στο Λονδίνο. Και αυτό είναι μια ιστορία η οποία είναι λίγο δύσκολη, αλλά είχαμε περάσει έτσι ταλαιπωρίες για να βρεθούμε στο Λονδίνο, εφόσον ο αείμνηστος και πάλι Γιάννης Μεντώνης Ιουσφυρής, με τον οποίο είχα συνεργαστεί σε εκείνο το διάστημα, μάλιστα, ήρθε και με βρήκε και μου λέει: Βασίλη, ο Τίας ο Σφυρφυρή είναι πραγματικότητα και θα πάμε Λονδίνο. Μάλιστα. Θέλει να έρθεις? Άρπαξα την ευκαιρία, λέω: τι να κάνω, αφού δουλειά δεν έχω, σπίτι δεν έχω, τα πάντα. Θα έπρεπε να δανειστώ έστω και ρούχα για να φύγω από την Κύπρο. Με ένταξε λοιπόν σε αυτή την παράσταση ο αείμνηστος Γιάννης Μεντώνης. Και αυτό το ταξίδι έγινε αμέσως μετά την τουρκική εισβολή. Περίοδος δύσκολη, οι άνθρωποι δεν είχαν που την κεφαλή κλείνε. Εσείς με ένα σακάκι, δανεικό μάλιστα, και 10 λίρες στην τσέπη που σας έδωσε ο αείμνηστος πατέρας σας, το τολμήσατε. Μάλιστα, από τον αείμνηστο πατέρα μου και... Ήταν κάτι το οποίο εκτίμησα πάρα πολύ. 10 λίρες τότε ήταν πολλά λεφτά. Μάλιστα. Και τι κάνατε στο Λονδίνο μετά την παράσταση? Τι δουλειές κάνατε? Να σας πω, πριν το Λονδίνο είχαμε ταξιδέψει σε διάφορες χώρες. Ναι, ότι πήγαμε Ελλάδα, Ιουγκοσλαβία, Γερμανία, ναι, Βέλγιο και στο τέλος Αγγλία, έτσι. Ναι, και καταλήξαμε Λονδίνο. Μάλιστα. Ναι. Στο Λονδίνο λοιπόν τελείωσαν οι παραστάσεις και θα έπρεπε σε 6 μήνες, εφόσον η βίζα ήταν για 6 μήνες, να φύγω. Και μου λέει ο δικηγόρος μου, πήγα σε έναν δικηγόρο, του λέω: θέλω να με βοηθήσεις να πάρω άδεια παραμονής. Θέλω να μείνω εδώ, γιατί θέλω να σπουδάσω, θέλω να κάνω θέατρο, να πάω στη σχολή. Μου λέει: να δω τι θα κάνω και σας ενημερώσω. Μου λέει: μίλησα με το home office και μου είπαν ότι θα πρέπει να στείλεις το διαβατήριό σου και να πάει να τους δεις. Μάλιστα. Του λέω: τι να κάνω? Μου λέει: να μην το κάνεις, γιατί θα σε βάλουν πακέτο και θα σε στείλουν πίσω. Ναι, αυτός ήταν και ο λόγος, για να εντοπιστείτε και να μπορέσετε. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και του λέω: τι να κάνω? Μου λέει: η μόνη λύση, αγαπητέ μου, είναι να παντρευτείς. Έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε. Παντρεύτηκα λοιπόν με Κύπρια. Μάλιστα. Η οποία ήταν προξενιό, φυσικά. Η οποία όμως είχε τη Βρετανική υπηκότητα. Είχε την Βρετανική υπηκότητα και παντρευτήκαμε. Μάλιστα. Κάναμε ένα γάμο στο Δημαρχείο καταρχήν και μετά ένα γάμο κανονικό στην Εκκλησία. Αποκτήσαμε 2 γιους. Και βρεθήκατε παντρεμένο στο Μπέρμιγχαμ. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Εκεί είχα την ευκαιρία λοιπόν, δουλεύοντας ταυτόχρονα, να πω σε ένα κολέγιο, το οποίο θα έπρεπε να κάνω τη γλώσσα. Μάλιστα. Για να την μάθω καλά. Πολύ σωστά. Γιατί για να μπει σε μια δραματική σχολή όπου μόνο αγγλικά διδάσκουν, βέβαια, θα έπρεπε να μάθω τη γλώσσα. Βέβαια. Και έμαθα τη γλώσσα, πέρασε ένα χρόνο λοιπόν και πήρα το Cambridge Certificate, καθώς επίσης και ακόμα ένα πιστοποιητικό για τη γλώσσα. Και μετά μπήκα στη δραματική σχολή, Birmingham School of Speech and Dramatic Art. Μάλιστα. Όπου απέκτησα τα διπλώματα, απέκτησα το Bronze Medal, Silver Medal, Gold Medal και διπλώμα in Acting. Μπράβο σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί σας αξίζει και σας τιμά. Ένα παιδί νεαρός που ακολουθεί τα όνειρά του από το χωριό Σιχαρή, κατεχόμενο σήμερα, να φτάνει μέχρι και το Λονδίνο και σήμερα να έχει όλη αυτή την πορεία και ραδιοφωνική. Χαιρετάμε τους καλούς συναδέλφους στο LGR. Και να είναι πάντοτε καλά, αλλά και θεατρική και τηλεοπτική. Και χαίρομαι πάρα πολύ για ό,τι κάνατε και δεν μετανιώσατε και το τολμήσατε. Γιατί θα μπορούσατε να πείτε: δεν γίνεται, τα παρατάω και πάω πίσω στο χωριό μου. Άρα τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Όχι, είμαι πεισματάρης και πιστεύω στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι ό,τι μπορώ, ό,τι θέλω να το κάνω, ό,τι μπορώ να το κάνω, εάν πιστέψω στον εαυτό μου ότι έχω τις δυνατότητες να το κάνω. Ναι. Και αυτό είχα κάνει. Και πριν προχωρήσω να σου πω ότι, παρακαλώ, όταν υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα γίνω ηθοποιός, ήθελα να δω τον εαυτό μου όχι μόνο στην Κύπρο. Ήθελα να δω τον εαυτό μου στην αγγλική τηλεόραση, να δω τον εαυτό μου στο θέατρο στην Αγγλία και ακόμα και Hollywood. Ειλικρινά, το είχαμε στο μυαλό μου. Κατάφερα να παίξω με ένα ηθοποιό του Hollywood σε μία μικρού μήκους ταινία και σε κάποιες άλλες ταινίες μικρά κομματάκια. Μάλιστα. Και είμαι ευτυχής που
έτσι νιώθω ότι πραγματοποίησα το όνειρό μου. Και παράλληλα ήρθε στη ζωή σας και το ραδιόφωνο από το LGR όταν ιδρύθηκε, Γιώργος Γεωργίου από τους ιδρυτές. Αρχίζατε σιγά σιγά να εκφωνείτε κάποιες διαφημίσεις και στη συνέχεια να είστε ένα από τα σημαντικά στελέχη αυτού του ιστορικού πια LGR στο Λονδίνο. Μάλιστα. Ναι, να γράφω τα κείμενα, καταρχήν άγραφα κείμενα για τις διαφημίσεις και μερικές από αυτές άρχισα να τις εκφωνώ όταν ανακάλυψαν ότι έτσι λένε οι άλλοι, δεν το λέω εγώ, ορίστε, London Greek Radio. Ναι, το βλέπω. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Λένε οι άλλοι ότι η φωνή του Βασίλη Παναγή είναι μία από τις καλύτερες ραδιοφωνικές φωνές που έχουν μάλιστα ακούσει. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο τα κατάφερα να μπω και να είμαι μέλος σε μία, στο Hobsons, μία εταιρεία η οποία παράγει διαφημίσεις, μία παγκοσμίους φήμης εταιρεία. Μάλιστα. Και να πω, είμαι περήφανος που εκφώνησα διαφήμιση του British Airways, η οποία ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Είναι μία, ναι, σε όλη την Ευρώπη, ναι. Μία από τις καλύτερες δουλειές που είχα κάνει και είμαι περήφανος γι' αυτό. Είναι μία ολόκληρη ζωή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές ωραίες εκπομπές μαζί. Αλλά θέλω, παρουσιάζοντάς σας στους φίλους τηλεθεατές στην Κύπρο και στο εξωτερικό, να κάνουμε μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος, για να μπορέσουν να έχουν μία ολοκληρωμένη άποψη. Προχωράτε. Μάλιστα. Και στην επόμενη φωτογραφία, η καλή συνάντηση στο Control. Εδώ είναι το LGR, στους 103,3 FM. Και στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ, αγαπητέ μου, κύριε Παναγή. Εδώ είναι, ναι, είναι από εκδήλωση που κάναμε, η οποία ήταν με ένα καλλιτέχνη από την Ελλάδα. Ναι. Την Ενδάνς, το οποίο δώσαμε και βραβεία, βραβεύσαμε κάποιους παράγοντες της παροικίας και δίπλα μου είναι δύο παρουσιαστές, είναι η Άντρια Ιρολέμου και ο Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος Γιάννης Ιωάννου τώρα παρουσιάζει το πρωινό πρόγραμμα του LGR καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Χαίρομαι. Πάμε και η κοπελιά δίπλα έχει μια εκπομπή κάθε Σάββατο και πολύ έτσι ενδιαφέρον το θέμα ότι γεννημένη στην Αγγλία αυτή, ναι, έμαθε τη γλώσσα καταπληκτικά, την μιλάει καταπληκτικά την ελληνική γλώσσα. Την ελληνική και γλώσσα. Τα τραγούδια, παρακαλώ, που παίζει είναι παλιά λαϊκά, της εποχής του 50-60. Χαίρομαι. Και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνουν. Εδώ. Α, εδώ είναι μία αφίσα. Από τις πολλές οποία αφίσες και πολλές ιατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες σας. Ελάτε. Αυτή είναι μια παραγωγή δική μου. Δυστυχώς δεν μου είπα πολλά γι' αυτό. Ναι. Αν μου επιτρέψετε στην προηγούμενη αφίσα. Ναι, παρακαλώ. Είναι μια παραγωγή δική μου για ένα έργο που έχω γράψει και το οποίο έχω σκηνοθετήσει. Love Above All στα αγγλικά. Και παίζουν μέσα σε αυτό και τρεις τουρκοκύπριοι ηθοποιοί. Μάλιστα. Είναι η ιστορία ενός Τουρκοκύπρου ο οποίος ήταν μαζί σας και τον είχατε συναντήσει μετά από πολλά χρόνια. Μάλλον αυτό σας βρήκε, ήρθε και σας είδε και δεν πιστεύατε ακριβώς στα μάτια σας ότι πραγματικά ήταν ακριβώς αυτός, αγαπητέ μου κύριε ακριβώς Παναγή. Εδώ. Αυτή είναι η τελευταία αφίσα στο τελευταίο μου έργο. Ήβραμε καλού για την Ήβραμε γαμπρό για την Ιταλού. Η οποία είναι βασισμένο πάνω σε μια ιστορία, φανταστική ιστορία. Ναι, σωστά. Και επειδή γράφω τα κείμενα να ταιριάζουν με τους ηθοποιούς μου και μαζί με τη, και να είναι μέσα σε καταστάσεις που μπορούμε να τις ζήσουμε και εδώ στο Λονδίνο, είναι, εξελίσσεται η ιστορία σε ένα κουρείο, όπου εκεί έρχονται διάφοροι γαμπροί. Μάλιστα. Και, ναι, και μεταξύ αυτών έρχεται ένας ο οποίος ήταν ο φίλος της κόρης του κουρέα και προσποιείται ότι δεν γνωρίζει τίποτα για να τον γνωρίσουν και να τον και να τον αποδεχτούν. Τον αποδεχτούν για γαμπρό. Και να τον, να τον βάλουν στην ήταν οικογένεια. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ναι. Για εδώ πάλι είναι από μια άλλη παράσταση. Παράσταση θεατρική. Μάλιστα. Μάλιστα. Θεατρική παράσταση και με τους καλούς φίλους και συναέφους. Σε αυτή βλέπω και Ελλαδίτες ηθοποιούς, γιατί πάντα συνεργάζομαι και όπως είπα γράφω και στην ελληνική. Δηλαδή το έργο μου είναι με ελληνικές φράσεις και κυπριακές καθώς και αγγλικές. Δηλαδή όπως τα μιλάμε εδώ στο Λονδίνο. Ναι. Ναι. Είναι και λογικό άλλωστε μετά από τόσο καιρό. Εδώ παρακαλώ. Ακόμα ένα εδώ. Aphrodite Waiting, ο γάμος της Αφροδίτης. Βασισμένο πάνω σε μια ιστορία την οποία ήθελα να παρουσιάσω στην Κύπρο, εκεί που γεννήθηκε η Αφροδίτη, και εγώ παρουσίασα την Κύπρο ότι η Αφροδίτη ήταν μια Γαλλίδα τουρίστρια η οποία συναντά ένα νεαρό Κύπριο στο Λονδίνο, ο οποίος ονειρεύεται από την Αφροδίτη και στο
μπροστά του συναντά μια Γαλλίδα, μάλιστα, η οποία μιλά ελληνικά και ερωτεύονται και είναι musical, ένα πολύ ωραίο. Ναι. Χαίρομαι. Και η δράση σας βέβαια δεν τελειώνει. Πάμε και στην επόμενη φωτογραφία, ελάτε. Α, εδώ πέρα είναι μια παράσταση που έχουμε κάνει μαζί με την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, με την οποία συνεργάζομαι τακτικά, μάλιστα, για τα νησιά του Αιγαίου. Και είχαμε παρουσιάσει τραγούδια γραμμένα για τα νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα. Δηλαδή, παραδοσιακή μουσική και μαζί με τα νησιά του Αιγαίου βάλαμε και κυπριακή μουσική, κυπριακά τραγούδια. Ήταν μια καταπληκτική παράσταση, σαν αυτήν έχουμε κάνει αρκετές, ναι, με τη συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Ιατήρων και Μεγάλης Βρετανίας και μάλιστα, ευχαριστούμε για τον Σεβασμιότατο που πάντα είναι μαζί μας. Και βέβαια πάμε ως κατάληξη και στο όμορφο Σιχαρή. Ναι. Όπου εδώ αρκετοί απόδημοι αλλά και πρόσφυγες από την Κύπρο επισκέπτονται καθημερινά τον χώρο. Και η επόμενη φωτογραφία όπου είναι και η αψιθιώτισσα. Όπου σκίζεται η ψυχή του ανθρώπου όταν μπει στο εσωτερικό της και δει το χάλι στο οποίο την έχουν καταντήσει σήμερα. Θα σας πάω μαζί με τους φίλους τηλεθεατές λίγο και στον LGR, όπου κάνατε μέρος, είναι μέρος μιας άλλης κινηματογράφησης, αλλά το εκμεταλλεύτηκα για να δείξουμε ακριβώς και το χώρο, βεβαίως, όπου εκεί δράσατε και 35 χρόνια και να επανέλθουμε. Παρακαλώ, η καλή συνέντευξη. Να πω ότι είμαι ακόμα εκεί, δουλεύω ακόμα εκεί, παρουσιάζω εκπομπές και είμαι ενεργό μέλος. Ναι, ναι, έλατε παρακαλώ. Ναι. Here we are again. Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι και εύχομαι να είστε καλά, να είστε μαζί μας. Εύχομαι να έχετε μια θαυμάσια μέρα σήμερα. Και όπως λέω και πάντοτε, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο απευθείας στο στούντιο, έτσι, για να μας δώσετε τις δικές σας αφιερώσεις, μηνύματα, τα οποία θέλετε να στείλετε σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Το τηλέφωνο μας είναι 0208-346-3345. Περιμένω λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Χαιρετάμε το όμορφο Λονδίνο, όλους εσάς που μας βλέπετε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Αγαπητέ μου κύριε Παναγή, η πορεία δεν σταματάει, συνεχίζεται. Έχετε και μια εκδήλωση για το 2023, θέλετε να αναφερθείτε? Να μου επιτρέψετε ένα πολύ καλό για αυτό. Παρακαλώ. Πριν πω όμως λίγα λόγια αυτό, πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Λίγκο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του στούντιο εδώ του Χελέν TV και μου παραχώρησε το χώρο. Χαιρετάμε τους καλούς συναδέλφους στην ελληνική τηλεόραση, στο Χελέν TV Λονδίνο. Και να είναι πάντοτε καλά. Και τον δόκτωρα Χρήστο Ελλάς, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή τώρα. Το χαιρετάμε επίσης. Και τους συγχαίρουμε για αυτή την προσφορά όλων αυτών των ετών. Αν μου επιτρέπετε, πριν πάω στην περίπτωση του φεστιβάλ, θέλω να πω ένα γεια στους συγγενείς μου, στην οικογένεια, στα αδέρφια μου, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τις οικογένειές τους, την εξάδελφη μου, τη Μαρούλα, τον Δημητράκη, όλους εκεί. Τους χαιρετώ, τους αγαπώ πολύ. Να είναι πάντα καλά. Ελάτε, και παρακαλώ. Για το φεστιβάλ τώρα, Λουκά. Ναι, ναι, παρακαλώ. Αυτό είναι πενθήμερο φεστιβάλ και είναι φεστιβάλ ελληνικών τεχνών. Mm. Περιλαμβάνει όλες τις τέχνες, μουσική, ποίηση, χορός, ζωγραφική, τραγούδι, διαγωνισμός ταλέντων, χοροεσπερίδα για να γευτούμε και τα παραδοσιακά εδέσματα. Τα πάντα. Είναι 5 ημέρες αφιερωμένες στις τέχνες. Πρώτο ο Θεός. Ναι, ναι. Με πολλή προσπάθεια. Είναι το τέλος του Ιούνιου του χρόνου. Του 2023. Και εύχομαι μέχρι τότε τα πράγματα να βελτιωθούν και όλα να είναι πίσω στη θέση τους. Για όλα αυτά που κάνετε, για όλα όσα συνεχίζετε να κάνετε, σας εύχομαι δύναμη, ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά να δημιουργείτε. Είμαστε υπερήφανοι για σας, να ξέρετε, και για όλους τους απόδημούς μας και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Ναι, θα ξαναπούμε. Μόνο επιτρέψτε μου ακόμα ένα μισό λεπτό. Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ. Να πω ένα γεια στον φίλο μου, τον Ηράκλειο Γαργαλή, ο οποίος με παρακολουθά. Α, ο κύριος Γαργαλής, αλήθεια. Ναι, το έργο, καλέ μου φίλε, θα το έχω σημειώσει εδώ πέρα. Γίνεται μια μετάφραση του έργου του Νίλ Σάιμον, Sunshine Boys, το οποίο θα γίνει στα ελληνικά και θα το ερμηνεύσουμε εγώ και ο Ηράκλειος Γαργαλής και στην Κύπρο και στο Λονδίνο. Γεια σου, Ηράκλειο μου. Θα χαρούμε πολύ. Χαιρετάμε και τον αγαπητό κύριο Ηράκλειο.
Είναι χαρά μας να τα πούμε και με τον ίδιο από κοντά. Αγαπητέ μου, κύριε Παναγή, ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Κάθε καλό στην πορεία και στο έργο σας, εύχομαι. Εγώ. Για να πω λίγα πράγματα για τη ζωή μου. Κοιτάξτε, κύριε Λουκά μου, εγώ παράγω πολιτισμό. Παράγω πολιτισμό και ο πολιτισμός φτιάχνει καλύτερους ανθρώπους για έτσι καλύτερη λεωφόρο της ζωής. Και μέλλον και ήθος. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντοτε καλά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε στην τροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να αγαπάτε τους γύρω σας. Δεν είναι δύσκολο. Γεια χαρά.